Βασιλάκη. Έχουμε νέα αναβολή. Νέα αναβολή, δεύτερη καπάκι αναβολή των αγώνων του κυπέλου της ΕΠΣ Καστοριάς. Έχουμε αναλύσει την Δευτέρα τους λόγους που η ΕΠΣ Καστοριάς αναβάλει αυτούς τους αγώνες. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ομάδες και στο νομό μας. Θα λέγαμε η πλειοψηφία των ομάδων που δεν έχει τακτοποιηθεί με τα περίφημα χαρτιά του Αυγενάκη, όπως ονομάζονται. Το νέο νόμο δηλαδή που προβλέπει διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι και η ασφάλεια του προπονητή, παραδείγματος χάρη. Μια οργάνωση που έχει την, που πρέπει να έχει το κάθε σωματείο και ουσιαστικά πρέπει να υποστηρίζεται από λογιστή, παρακαλώ, ο οποίος δεν είναι τζαμπά. Ένας λογιστής για να κρατήσει τα χαρτιά μιας ομάδος πια χρειάζεται ίσως και πάνω από χιλιάρικο. Υπάρχουν όμως και οι ομάδες που έχουν τακτοποιηθεί με όλα αυτά τα πράγματα και αναρωτιούνται τι κάνουμε τώρα εμείς. Γιατί οι ομάδες που έχουν τακτοποιηθεί όλα αυτά τα έχουν λύσει. Δηλαδή ήδη πληρώνουν κανονικά και την ασφάλεια του προπονητή, κανονικά έχουν κάνει και τα όλα τα χαρτιά και είναι σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Και οι ομάδες αυτές δεν είναι πολλές στο νομό μας, μεταξύ των οποίων η μία εκ των οποίων που έχει τακτοποιηθεί είναι ο Παναργιακός. Κύριε Βασιλάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη. Για να δούμε εδώ τι συμβαίνει, κύριε Βασιλάκη. Είστε από τις ομάδες που έχετε τακτοποιηθεί με τα χαρτιά. Είναι όντως δύσκολα αυτά τα χαρτιά, για να ξεκινήσουμε από. Γιατί αυτό παρουσιάζεται ως μία από τις δυσκολίες των ομάδων να βρουν άκρη με αυτή τη χαρτούρα και τη γραφειοκρατία. Κύριε Νατσούλη, πρόκειται όντως για μια πολύ απαιτητική διαδικασία, ναι, και γίνεται ακόμα πιο απαιτητική όσο πιο παλιό είναι το σωματείο. Αυτό σημαίνει θέλει περισσότερα έγγραφα, περισσότερα δικαιολογητικά. Εμείς είμαστε ένα από τα σωματεία που ιδρύθηκε το 1953, που σημαίνει, ναι, ότι μέσα σε 80 χρόνια υπήρχαν πολλά διαφορετικά καταστατικά και ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία μας πήρε 2 χρόνια. Δύο χρόνια για να τελειώσετε τα χαρτιά. Απίστευτο. Για να τελειώσουμε τα χαρτιά. Αυτό συνέβαινε είτε γιατί τα έγγραφα ήθελαν κάποιες διορθώσεις, δηλαδή το πάνε με το γράμμα του νόμου, ναι, στη Γενική Γραμματεία. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια την θέλουν να είναι σε εν τέλεια. Μας έστελναν ενημερωτικά κάθε ένα μήνα, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά. Όλη η επικοινωνία γινόταν μέσω email. Με αποτέλεσμα και αυτό να γίνεται ακόμα πιο χρονοβόρο. Εμείς αυτή τη διαδικασία την ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια, ναι, έχοντας υπόψη ότι αυτή η ιστορία μπορεί να διαρκέσει αρκετό διάστημα. Είχα επισημάνει ήδη από το Φεβρουάριο, που είχε στην κυρία Κοσμίδου, ναι, ότι τις δυσκολίες του θέματος, γιατί τα είχα αντιμετωπίσει μπροστά μου. Πέρα από το κόστος, το οποίο όπως λέτε είναι λογιστής, ναι, είναι παράβολα, είναι το ΙΚΑ του προπονητή, το οποίο είναι υποχρεωτικό και το πληρώνουμε εδώ και 2 χρόνια. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου αυτή η διαδικασία να μπορεί να προχωράει. Είναι ο προσωπικός χρόνος, είναι η επισκέψη στην Ομαρχία να συνεννοηθούμε με την αρμόδια αρχή. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα προκειμένου να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, εμείς λειτουργήσαμε συντονισμένα και με πολύ κόπο θέλαμε να είμαστε έτοιμοι φέτος, γιατί ήδη έχουν δοθεί παρατάσεις, και θέλαμε να είμαστε έτοιμοι προκειμένου να μην παρουσιαστεί κάποιο κόλλημα ως προς τη συμμετοχή μας. Μάλιστα. Πόσες ομάδες είστε στο νομό που έχετε τακτοποιηθεί, κύριε Βασιλάκη? Είστε εσείς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τα γραμμοχώρια? Είναι τα γραμμοχώρια. Αυτά είναι με βάση επίσημα στοιχεία. Ναι, ο Κάστορας, νομίζω. Ναι, αν μπείτε στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας, ναι, που είναι τα μόνα έγκυρα στοιχεία, ναι, είμαστε εμείς ο Κάστορας και η ομάδα των γραμμοχωρίων. Μάλιστα. Όταν αφορά το Α τοπικό, και από εκεί και πέρα είναι και ο Κρόνος. Για το Β τοπικό όμως, ναι. Για το Β, ναι, τοπικό. Τώρα εδώ έχουμε δεύτερη αναβολή, όπως ίσως τα έχετε, όχι ίσως, το έχετε πληροφορηθεί από χθες. Ουσιαστικά είχε, το είχε προαναγγείλει ο κ. Στρεταφύλου τη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή μας, ότι μάλλον πάμε και είναι αδύνατον σε μια εβδομάδα όλο αυτό το πράγμα να είχαμε τις ομάδες να ετοιμαστούν.
αλλά έρχεται και πρωτάθλημα. Τι θα γίνει λοιπόν, ενώ εσείς που έχετε τακτοποιηθεί τώρα, κύριε Βασιλάκη, πληρώνετε κανονικά τις υποχρεώσεις σας και δεν μπορείτε και να παίξετε? Αυτή τη στιγμή, ναι, τρέχουν ήδη έξοδα, όπως γνωρίζετε. Η ομάδα κάνει εδώ και 2 μήνες προετοιμασία, έχει οργανωθεί. Οι παίχτες γνωρίζουν ότι μπορούν να συμμετέχουν και με όσους παίχτες μιλήσαμε τον Ιούνιο, επειδή είχαν και αυτοί το δικό τους ερωτηματικό, τους είχαμε διασφαλίσει ότι θα είμαστε εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρθει από την κεντρική διοίκηση στην Αθήνα, αν θα δώσει άλλη αναβολή. Γιατί σε περίπτωση που δεν δοθεί άλλη αναβολή, προκύπτει ένα τεράστιο ζήτημα. Αν δεν δοθεί άλλη αναβολή, δεν θα γίνει ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο. Δεν θα γίνει καμία διοργάνωση. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν μπορούν οι Δήμοι να παραχωρήσουν γήπεδα. Γήπεδο σε ομάδες που δεν έχουν άδεια. Φυσικά. Κανένας Δήμος δεν θα δώσει άδεια ή δεν θα πάρει το ρίσκο να παρανομήσει σε εισαγωγικά προκειμένου να διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα, και αυτό είναι το λογικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο τα σωματεία τα οποία είμαστε τακτοποιημένα να είμαστε σε μια αναμονή. Και επίσης να έχουμε εκπληρώσει όλες μας τις υποχρεώσεις και να πρέπει να προσαρμοστούμε στις ομάδες τις οποίες δεν έχουν εκπληρώσει. Είπε κάτι ο κύριος Τριανταφύλου, θέλω λίγο τη γνώμη σας, μια και είστε πρόεδρος μιας ομάδας που έχει τακτοποιηθεί. Είπε και ο Στρεταφύλλο ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα εάν η πολιτεία έδινε την επιχορήγηση κανονικά στις ομάδες που έχουν ετοιμαστεί και έχουν τα χαρτιά τους κανονικά και εντάξει και έχουν πάρει την άδειά τους, και να μην επιχορηγεί τις ομάδες που δεν έχουν τακτοποιηθεί ώστε να ξεκινήσουμε. Ναι, θα συμφωνούσατε σε τώρα, αυτό? Κοιτάξτε, εμένα, επειδή με νοιάζει γενικότερα το καλό του ποδοσφαίρου, το οικονομικό είναι ένα θέμα, αλλά για μένα δεν είναι το κυρίω θέμα. Εγώ θα ήθελα όλα τα σωματεία να συμμετέχουν και να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και για το καλό του νομού και για το καλό των παιδιών, προπονητών και όσους περιλαμβάνει το τοπικό ποδόσφαιρο. Θα ήταν δίκαιο, όντως, το βρίσκω κάπως δίκαιο, τα έξοδα, τουλάχιστον να βγάλουμε τα έξοδα τα οποία είχαμε ως τώρα. Βέβαια, θέλω λίγο κάτι να σημειώσω. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, γιατί έχω μιλήσει με πρόεδρους άλλων ομάδων, και οι οποίοι ήδη μπορεί να πληρώνουν εδώ και ένα χρόνο ΙΚΑ, αλλά με όλη αυτή την κολλησιεργία να μην έχουν καταφέρει να πάρουν την πιστοποίηση. Μάλιστα. Δηλαδή, εκεί γίνεται λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Θα πάρουν επιχορήγηση αυτοί που είναι σε διαδικασία και δεν έχουν πάρει? Με καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο ακριβώς. Από τη μια λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, λέμε να βάλουμε μια τάξη και σε αυτό το κομμάτι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από την άλλη, με τις διαδικασίες που υπάρχουν, μήπως και εξαφανιστούν διαπαντός ομάδες από το τοπικό ποδόσφαιρο? Είναι ένας κίνδυνος κι αυτός? Να ξεκινήσω λίγο λέγοντας ότι εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι του κύριου Αβγενάκη, μάλιστα. Ναι, να είναι σωστά, να είναι ασφαλισμένος ο προπονητής, ναι, να υπάρχουν εγκεκριμένα σωματεία και όλα αυτά. Απ' την άλλη, ο τρόπος που γίνεται δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος, γιατί πλέον είναι και ένα έξοδο για κάποιες ειδικά ομάδες, είναι ένα έξοδο μεγάλο το να πληρώνεις λογιστή, να πληρώνεις φυσικά και όλα αυτά. Φυσικά. Δεν θεωρώ, θεωρώ τουλάχιστον ότι θα μειωθούν, είναι βέβαιο για μένα ότι θα μειωθούν τα σωματεία. Και όταν μιλάμε για ένα ερασιτεχνικό, το οποίο στηρίζεται στην αγάπη και στη θέληση κάποιων ανθρώπων, όταν τους επιβαρύνεις έτσι, νομίζω θα απομακρυνθούν. Ναι. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Εγώ έχω πει ότι οποιοδήποτε σωματείο εξαφανίζεται είναι πολύ λυπηρό. Στην επαρχία προσπαθούμε κάποια σωματεία, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, διάφοροι σύλλογοι, να στηρίξουμε θεσμούς. Αν αυτοί οι θεσμοί εξαφανιστούν, δεν νομίζω ότι μένουν και πολλά πράγματα. Λίγο για την επιδότηση, για να το ξεκαθαρίσουμε, να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Έχει δεσμευτεί ο Υπουργός, ο κ. Αβγενάκης, ότι τα σωματεία που είναι τακτοποιημένα θα παίρνουν επιχορήγηση? Και πόσοι είναι αυτοί?
Το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζω. Απλά νομίζω ότι τα πρώτα λεφτά που δόθηκαν ήταν 2.500 ευρώ στα πρώτα σωματεία. Ναι. Νομίζω ο γυναικείος σύλλογος, κάτι τέτοιο ίσχυε με το γυναικείο σύλλογο. Εδώ της Καστοριάς, με της Καστοριάς. Ναι. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω αυτό ήταν το ποσό. Η επιχορήγηση, εγώ την περίμενα μετά την έγκριση του σωματείου. Θεωρούσα ότι σε ένα εύλογο διάστημα θα δοθεί η επιχορήγηση. Παρ' όλα αυτά, η νεότερη ενημέρωση είναι για τον Ιανουάριο. Για τον Ιανουάριο, μάλιστα. Ναι, η νεότερη ενημέρωση. Με τα 2.500 που θα πάρετε, κύριε Βασιλάκη, τι καλύπτετε? Τα στοιχειώδη έξοδα προκειμένου να φτάσουμε στο να είναι πιστοποιημένο το σωματείο. Γιατί μια ομάδα μακάρι να βγάζε μια σεζόν με 2.500, έτσι. Μακάρι. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα στον ομό. Είμαι σίγουρος βασικά ότι δεν υπάρχει ομάδα στον ομό. Μπορεί να βγάλει χρονιά με αυτά τα νέα δεδομένα επίσης. Να σας το πω πιο πρακτικά για να έχετε μια εικόνα. Όταν ορίζεται ελάχιστη αμοιβή προπονητή 250 ευρώ, ναι, και το μηνιαίο κόστος του ΙΚΑ είναι κοντά στα 95 ευρώ, ναι, αν το πολλαπλασιάζετε με τους μήνες, καταλαβαίνετε αμέσως που φτάνει το ποσό μόνο από αυτό το πράγμα. Ναι. Μόνο από αυτό. Οπότε για να έχετε μια εικόνα, ναι, βγαίνουν τα στοιχειώδη έξοδα. Εμείς φροντίσαμε όλα αυτά να τα συμμαζέψουμε. Θεωρώ ότι λειτουργούμε με μια συνέπεια και με μια πολύ καλή οργάνωση παρόλες αυτές τις δυσκολίες, προκειμένου να είμαστε εντάξει. Τώρα, το τι μέλη γενέστε, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πραγματικά. Και είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, έτσι, το οποίο θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Γιατί η εγγραφή στο Μητρό θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται φορολογική δήλωση. Κάθε χρόνο θα πρέπει να ανανεώνονται τα χαρτιά. Δεν είναι και νομίζω ότι όχι κάθε χρόνο, νομίζω κάθε εξάμηνο πρέπει να ανανεώνται για κάποιο λόγο. Έτσι μου είπαν, για κάθε εξάμηνο μου είπαν. Είναι κάθε χρόνο. Μιλώντας με το λογιστή μου είπε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι, μάλιστα. Ωραία. Άρα αν μείνουν δηλαδή θεωρητικά από τα 20-15 σωματεία, τον επόμενο χρόνο θα μείνουν 10. Πώς να αντέξουν αυτά τα σωματεία? Πώς να αντέξουν όλα τα σωματεία? Ναι, γιατί δεν είναι ότι το κάναμε μια φορά, παιδιά, άντε θα τυραννιστούμε και τέλος. Όχι. Κάθε χρόνο αυτή η διαδικασία πρέπει να ξαναγίνεται. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς έχουμε μπλέξει. 2 χρόνια με κορονοϊούς, άντε να μην, δεν γίνεται μπάλα, δεν γίνεται πρωτάθλημα, δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Τώρα που τελειώσαμε με αυτά, κολλάμε στην νομιμοποίηση των ομάδων για να παίξουν στο αριστακνικό πρωτάθλημα. Και έχουν μπλεχτεί τόσο τα πράγματα που έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο ακόμη και ομάδες που έχουν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό μας κάνει, κύριε Βασιλάκη, πάρα πολύ εντύπωση. Ότι έχετε μπλέξει και εσείς που τα έχετε καταφέρει να τα βγάλετε πέρα. Νομίζω αυτό είναι... Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Είναι σε εισαγωγικά το άδικο της ιστορίας. Το άδικο της ιστορίας. Μπορεί να μην είχαμε 2 χρόνια πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού, αλλά γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή, και ο κορονοϊός θα τελείωνε, κάποια στιγμή αυτό, ναι, θα ξεκινούσε. Ναι. Έτσι δεν θα κρατούσε για πάντα. Σας το λέω, λειτουργούμε με πρόληψη σε αυτή την ομάδα, λειτουργούμε πολύ οργανωμένα όλο το Συμβούλιο και προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Από εκεί και πέρα, πραγματικά θα ήθελα ένα πρωτάθλημα το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες. Πραγματικά δηλαδή, αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Δεν είναι να υπάρχουν 5 σωματεία επειδή... Ναι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Να ρωτήσω το εξής. Θα βλέπατε με καλό μάτι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να πάρει η ΕΠΣ, λέμε τώρα, αν θα μπορούσε να γίνει, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, ώστε ένας λογιστής, ας πούμε, της ΕΠΣ που θα οριστεί να καλύψει όλα τα σωματεία ώστε να μπορέσουν να διοδοτηθούν? Δηλαδή, να κάνει η ΕΠΣ μια δουλειά για όλα τα σωματεία, θα ήταν σωστό αυτό ή όχι? Επαναλαμβάνω, μιλάμε με άνθρωπο που έχει τακτοποιηθεί η ομάδα του. Θα σας πω κάτι. Αυτό για να γίνει με σωστό τρόπο, γιατί μιλώντας τότε με τον πρόεδρο της ΕΠΣ, μας είχε πει ότι υπάρχει λογιστής ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει. Μάλιστα. Και όντως υπήρχε συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ επειδή έχω μάθει να λειτουργώ με έναν τρόπο
τον οποίο να έχει και αποτέλεσμα. Ναι. Για μένα θα έπρεπε να υπάρχει ένας αμοιβόμενος λογιστής, ναι, ο οποίος θα αναλάμβανε αυτή την ιστορία. Και να, δηλαδή, όταν υπάρχει αμοιβόμενος, είναι σίγουρο ότι κάπου θα καταλήξει. Εμένα αυτή είναι η πρότασή μου. Μάλιστα. Το να γίνει, το να αναλάβει ένας λογιστής 15-17 σωματεία... Θα ήταν αδύνατο, πιστεύετε? Φυσικά. Θα ήταν αδύνατο. Φυσικά. Γιατί και οι λογιστές έχουν και τη δικιά τους δουλειά. Έχουν και τη δουλειά τους. Σωστά, έχουν και τους πελάτες τους. Εδώ εμείς ασχοληθήκαμε, εδώ ο λογιστής ο δικός μας ασχολήθηκε και έφαγε δεκάδες ώρες πάνω σε αυτό. Για να βγάλει άκρη. Ναι, πού να μαζευτούν 17 σωματεία. Ναι. Θα πρέπει να παρατήσει τη δουλειά του και ασχολείται ένα χρόνο με αυτό. Άρα, εδώ έχουμε μια νέα αναβολή τώρα, όπως είπαμε, για τους αγώνες του Κυπέλλου. Λέτε ότι μια ακόμη αναβολή θα σημαίνει ότι δεν θα γίνει καν το πρωτάθλημα. Λογικά πρέπει να, να βρεθεί λύση μέχρι πότε, κύριε Βασιλάκη? Δεν κατά ξέρω το μέχρι πότε, αλλά εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι τέλη του μήνα θα υπάρχει μια συνέλευση της ΕΠΟ, ναι, η οποία ΕΠΟ να πω ότι δεν ομοθετεί, θα ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργού. Έτσι, μάλιστα. Η οποία προφανώς θα ζητήσει από τον Υπουργό να δοθεί μια παράταση. Εγώ αυτό υποθέτω ότι θα γίνει προκειμένου να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Άρα λοιπόν μια παράταση για τα χαρτιά για να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Ναι. Και κάποιοι όμως θα πληρώνουν την ασφάλεια και το μισθό του προπονητή και κάποιοι όχι. Κοιτάξτε, αν θέλουν, ναι, αν θέλουν κάποια στιγμή μπορούν να το συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον, ναι, να κάνει κάτι. Το, ναι, θέμα είναι... δεν μπορείς, ναι, πραγματικά δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον. Το θέμα είναι, εγώ αυτό που θα ήθελα από την ΕΠΣ είναι να μας πει τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν δοθεί αναβολή. Γιατί πρέπει να προλαμβάνουμε κάποια πράγματα και όχι να είμαστε αρρωγός. Άμα δεν δοθεί, αν δεν δοθεί παράταση, τότε δεν θα γίνουν πρωταθλήματα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Εντάξει, και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και όλοι αυτό φοβούνται, έτσι. Και όλοι αυτό φοβούνται. Και εμένα επίσης δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο. Γιατί 2 μήνες υπάρχουν παιδιά που κατεβαίνουν, όχι μόνο στη δικιά μας ομάδα. Υπάρχουν τόσα παιδιά που κάνουν προετοιμασία. Είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά αυτά τι έχουν? Αγάπη, τρέλα για την μπάλα. Θέλουν να παίξουν τα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παίξουν. Είναι καταπληκτικό. Αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι. Είναι εγκλωβισμένοι. Και παράλληλα να πω ότι τρέχουν έξοδα. Τρέχουν έξοδα. Πού θα καλυφθούν, από πού θα καλυφθούν αυτά τα έξοδα? Περίεργα πράγματα πραγματικά. Θα πρέπει, κύριε Νατσούλη, θα πρέπει να, εγώ θεωρώ, το είπα και στον κύριο Τριανταφύλλο, θα πρέπει να υπάρχει και μία λογική στην ΕΠΣ η οποία να έχει ένα σχέδιο πριν ληφθούν αποφάσεις. Εντάξει, πολύ σωστά μου είπε ο κύριος Τριανταφύλλο, δεν μπορώ να υποχρεώσω καμία ομάδα, πολύ λογικά, αλλά απ' την άλλη και σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Καλές οι αποφάσεις κεντρικής διοίκησης, αλλά πρέπει να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις. Τι θα γίνει σε περίπτωση? Δηλαδή να περιμένουμε τι θα γίνει μετά τη συνέλευση της ΕΠΟ και όλο αυτό για να πάρουμε μετά απόφαση. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να προλαμβάνω κάποια πράγματα. Επειδή παρακολουθείτε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί πάντα δείχτης δεν είναι μόνο φυσικά η Καστοριά, στην υπόλοιπη Ελλάδα τι έγινε λοιπόν, κύριε Βασιλάκη? Έγιναν φάσεις κυπέλλου, ξεκίνησαν πρωταθλήματα? Τι βλέπετε εσείς, τι μαθαίνετε? Υπάρχουν πολλά σωματεία τα οποία αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Σε κάποιους νομούς έγιναν, σε κάποιους νομούς δεν έγιναν. Ναι. Ήταν αναμενόμενο αυτό για μένα. Από εκεί και πέρα, σας το είπα, ο κάθε νομός έχει και τη διοίκησή του και λαμβάνει τις αποφάσεις για το δικό του νομό. Μάλιστα. Εγώ ανήκω στην ΕΦΣΥ Καστοριάς, εμείς ανήκουμε, και θα πρέπει να πορευτούμε με κάποιες αποφάσεις. Με τις αποφάσεις της ΕΦΣΥ Καστοριάς, ναι. Ναι. Εντάξει, το αν κάνει η ΕΔΕΣΑ ή η ΒΕΡΙΑ είναι δικό του θέμα. Και οποιοδήποτε άλλος νομός. Είναι δικό. Και πώς κάνουν, έχουν τακτοποιηθεί όλοι, ας πούμε, και κάνουν για να το καταλάβουμε? Κάποιοι αγώνες πήραν αναβολή. Εκεί προφανώς υπήρχαν ταυτοποιημένες η πλειοψηφία των ομάδων. Και προχώρησαν πιο εύκολα, ναι, στην εξαγωγή αγώνων. Εντάξει, δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια ΕΠΣ που έχει όλες τις ομάδες ταυτοποιημένες. Αυτό είναι πιστοποιημένο, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Αλλά
Κάποιοι αγώνες αναβλήθηκαν και κάποιοι έγιναν κανονικά. Κύριε Βασιλάκη, καλά ξεμπερδέματα. Δεν ξέρω τι άλλο να ευχηθώ. Για να δούμε κι εμείς λίγο μπάλα. Πραγματικά. Ναι, το καλά ξεμπερδέματα, πολύ σωστά το λέτε, αλλά θέλω να πω ότι με λόγια δεν γίνεται τίποτα. Φυσικά, φυσικά. Μόνο με πράξεις γίνεται. Και εμείς έχουμε φροντίσει να κάνουμε πράξεις. Έτσι. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την καλημέρα στο Άργος, που έτσι κι αλλιώς έχει την τιμητική του. Νομίζω θα έχετε και περίπτερο εκεί στο Άργος, αν δεν κάνω λάθος, ο Πανεργιακός. Ναι, έχουμε ένα περίπτερο, κυρίως διαφημιστικού χαρακτήρα. Θέλαμε μετά από 20 χρόνια να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Και παίρνουμε κάποιες πρωτοβουλίες ώστε να είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.